Συνεχίζουμε εμείς σε αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, περνώντας την όλη υπόθεση που έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές και με τα όσα ουσιαστικά διακυβεύονται σε μια κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Μαζί μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Κυπουρόβλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Δική μας χαρά και η τιμή. Και το ερώτημα είναι απλό. Πόσο αμέτωχοι ή συμμέτωχοι πρέπει να είμαστε σε αυτήν την αναμέτρηση, σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές που σίγουρα διακυβεύονται πολλά, αλλά πολλές φορές την ευρωπαϊκή αναμέτρηση την παίρνουμε στα χαλαρά. Δεν υπάρχει καν, θεωρώ, το ερώτημα του αν πρέπει να είμαστε αμέτωχοι. Ο μόνος δρόμος για να ορίσουμε, να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε την πολιτική για την Ευρώπη και την Ελλάδα του αύριο είναι συμμετοχή. Και είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν για πρώτη φορά οι νέοι άνθρωποι των 17 ετών που ψηφίζουν την πρώτη φορά φέτος. Είναι οι άνθρωποι και οι νέοι, ο νέος κόσμος, ο οποίος αύριο θα ορίσει το μέλλον που θέλει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πολλές φορές στους νέους υπάρχει, αν όχι αντίδραση, υπάρχει ο σκεπτικισμός έως και ο προβληματισμός. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο προβληματισμός να γίνει γόνιμος και να γίνει ουσιαστικός ακόμα και στο πεδίο της αποτύπωσης μιας ψήφου? Και έχουν πολλά παραδείγματα για να πούνε «δεν συμμετέχω». Όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, επειδή έρχονται μεγάλες εξελίξεις και επειδή κατεβαίνουν ωραία πρόσωπα, ωραίοι άνθρωποι, και ειδικά αναφέρομαι στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, έχει την ευκαιρία και ο νέος άνθρωπος, και εδώ με τη χρήση του διαδικτύου εννοείται, με ένα κλικ να μπει, να δει, να βρει και να πει «έρχομαι να ψηφίσω». Ή ακόμα και δεν θέλω να ψηφίσω, να πάω στην κάλπη και να ρίξω έστω και λευκό. Να πάω όμως στη διαδικασία να την κάνω. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να έχει, άποψη και να μπορεί να βάλει πίσω από την κάλπη ένα κόμμα. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το κόμμα που πρέπει να ψηφίσει είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν πάω σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και σαφώς και την δική σας έτσι προσέγγιση και επιλογή, να πω το τι χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα. Γιατί είναι και μια Ευρώπη που πολλές φορές σίγουρα δεν έχει τη συνεκτική δομή που θα επιθυμούσαμε, αλλά και πολλές φορές είναι και μια Ευρώπη των άκρων. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι σε μια εκπομπή και μιλάμε για την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται συζητήσεις για αυτόν τον τόπο, για αυτό το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας, παίρνονται σοβαρές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα 80% των νομοθετημάτων που έρχονται και γίνονται νόμοι και στο δικό μας κράτος, όπως και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είναι αποφάσεις και νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που μας αφορά άμεσα, μας επηρεάζει άμεσα και έχει αντίκτυπο στη ζωή μας του σήμερα και του αύριο. Αυτό που επιζητάμε και μπορεί να γίνει είναι περισσότερη Ευρώπη. Να επισημάνουμε και να φέρουμε στο προσκήνιο αυτές τις αρχές με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίστηκε. Οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόβλεψαν και ήθελαν να κάνουν έναν ειρηνικό με ομόνοια περιβάλλον. Και πρέπει αυτό το περιβάλλον να το αναθερμάνουμε και να το φέρουμε μπροστά. Περισσότερη Ευρώπη των αρχών και των αξιών και των λαών και λιγότερο Ευρώπη της οικονομίας, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή την προσέγγιση υπάρχει. Όταν έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, από κάπου έπρεπε να ξεκινήσουμε. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με την οικονομία. Το κάναμε, κάναμε και το νόμισμα, φτάσαμε εδώ. Πρέπει όμως τώρα να πάμε στο επόμενο βήμα για να θυμηθούμε την ιστορία μας, την ευρωπαϊκή μας ιστορία. Αυτό είναι το κομμάτι της Ευρώπης που σίγουρα νομίζω ότι είναι και το κυρίαρχο και θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο σε αυτές τις εκλογές. Έρχομαι λίγο στην προσέγγιση που είπατε νωρίτερα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από το όποιο διακύβημα υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει και ένα ξεκάθαρο πολιτικό διακύβημα. Και η δική σας επιλογή έχει να κάνει και με τη συμμετοχή ενός νέου ανθρώπου, επιστήμονα,
και το σημειώνω αυτό, ενός λαμπρού επιστήμονα, που καταγράφει μια απορία και στον χώρο της ιατρικής. Και όλα αυτά τα δεδομένα σίγουρα διαμορφώνουν και μια προσέγγιση στο πολιτικό διακύβευμα, γιατί η πολιτική ήταν εκείνη, η όποια πολιτική εφαρμόστηκε, δεν το προσωποποιώ, στην διάρκεια της κρίσης, που έδιωξε τους νέους από τη χώρα μας. Δυστυχώς. Ναι, είναι η αλήθεια ότι έρχομαι εδώ ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία πορεία, μία ζωή, μία εμπειρία και έχει κάποια, πιστεύω, και κάποια θέλω και κάποιες αξίες που θέλει να τις εφαρμόσει στην πορεία αυτή που ακολουθεί τώρα. Η οικονομική κρίση έδιωξε δυστυχώς τους ανθρώπους, τους νέους, αναζητώντας ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον. Με την υποψηφιότητά μου θέλω να γίνω η φωνή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν. Μην ξεχνάμε όμως 500.000 άνθρωποι έφυγαν. Μην ξεχνάμε όμως και αυτούς που έμειναν. Mm-hmm. Και πάλεψαν. Και έχτισαν και ονειρεύτηκαν και έκαναν οικογένειες εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει μαζί με τους άλλους που έφυγαν και αυτούς να τους χειροκροτήσουμε και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που έχουμε ονειρευτεί, που έχουμε πει ότι έτσι πρέπει να γίνει. Μπορούμε να το κάνουμε και αρκεί να βάλουμε τη θέλησή μας. Εγώ θέλω, μπορώ και γι' αυτό είμαι εδώ. Κρατάω αυτή την πρόκληση τη δική σας και κρατάω αυτή την αναγκαιότητα που πρέπει να γίνει ουσιαστικά και πράξη το σήμερα. Έρχομαι όμως και λίγο και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα. Mm. Η διαφορετικότητα πώς μπορεί να είναι από εμπόδιο ευκαιρία? Έχει πολλές διαστάσεις. Mm-hmm. Η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο. Η κοινωνία είναι αυτή που βάζει το εμπόδιο, που χτίζει ένα τείχος γύρω από διαφορετικότητα και λέει εσύ είσαι εμπόδιο. Η διαφορετικότητα είναι κομμάτι της κοινωνίας. Είναι μέρος της κοινωνίας. Δεν έχει σημασία αν χαρακτηριζόμαστε άνθρωποι με αναπηρία. Υπήρχαν περίοδοι στις οποίες λέγαμε ότι η γυναίκα είναι το εμπόδιο. Ήταν λάθος. Τώρα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Λέμε ότι η αναπηρία ή το πρόβλημα είναι εμπόδιο. Λάθος. Η κοινωνία είναι πώς αντιλαμβάνεται την αναπηρία. Άρα λοιπόν, προχωράντας, αναθεωρούμε και χτίζουμε καλύτερες κοινωνίες. Θέλω λοιπόν να, με το παράδειγμά μου, και είναι ένα διακύβευμα αξιονομικά της Ευρώπης, να την άνθρωπο με αναπηρία, να καταλάβει η κοινωνία ότι έχουμε φωνή. Ότι έχουμε μια δυνατή φωνή, πολιτικό λόγο και μπορεί να έχουμε και πολιτική παρουσία. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, γιατί το προηγούμενο βήμα, ειδικά στη δικιά μου ζωή, είναι ότι είμαι, όπως είπατε, ένας επαγγελματίας, δημόσιος γιατρός, δημόσιο νοσοκομείο και πράττω τα καθήκοντά μου καθημερινά όπως τα πράττει ο καθένας. Ως γιατρός, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω τώρα ποια είναι και τα ζητήματα που βλέπετε εσείς και που απασχολούν και τον κόσμο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το δημόσιο σύστημα υγείας. Αν θα μπορούσαν να αλλάξουν κάποια πράγματα και πώς μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο πρόγραμμα που αφορά συνολικότερα την υγεία. Μια υγεία η οποία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Μια υγεία η οποία προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της. Είναι άδικο πολλές φορές να έχουμε μάθει ότι για να έχεις δημόσια υγεία δωρεάν, ερωτηματικό, στο τέλος της ιατρικής πράξης πρέπει να πληρώσεις. Και ξέρετε, όταν έρχονται και γίνεται συχνά ασθενείς στο ιατρείο μου και φεύγοντας μου λένε γιατί τι σου χρωστάμε. Είναι άδικο. Γιατί είναι άδικο, γιατί έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει. Θέλει χρόνο. Μπορεί να αλλάξει. Είναι άδικο όταν έρχονται οι ασθενείς στα
επίγοντα για να αντιμετωπίσουν ένα οξύ πρόβλημα και δεν βρίσκουν εύκολα ένα επόμενο ραντεβού. Είναι αδικό όταν έξω από τα εξωτερικά ιατρία γίνεται κοσμοσυρωή, γιατί χρειάζεται περισσότερα ιατρία, περισσότεροι γιατροί να δουλεύουν. Και αναγκάζεσαι πρώτον ως γιατρός να εξαγγειλθείς και δεύτερον να μην έχεις την ποιότητα της σχέσης που θες με τον ασθενή σου. Και γράφεις τρίμηνες και εξάμηνες συνταγές στον θεραπευόμενό σου μόνο και μόνο για να μην χάσει τη συνέχεια των φαρμάκων του. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και νομίζω ότι όλα αυτά, επειδή χρησιμοποιείτε τη λέξη αλλάξουν, χρειάζεται η συμμετοχή μας, έτσι, για να πάμε στο πιο ουσιαστικό. Ξεκάθαρα. Άμα δεν μιλήσω εγώ που είμαι ψυχίατρος για την ψυχική υγεία, ποιος θα μιλήσει? Άμα δεν μιλήσω εγώ για την έρευνα που με ενδιαφέρει και αγαπάω, ποιος θα μιλήσει? Το σημειώσατε και σήμερα στο Δημαρχείο της Καλαμάτας, το κομμάτι που έχει να κάνει με την έρευνα και την καινοτομία και την προσέγγιση πάνω απ' όλα, την επιστημονική θα πρέπει να υπάρξει. Ξέρετε, η έρευνα είναι πολύ ωραία γιατί ανακαλύπτουμε γνώση. Βρίσκουμε τη γνώση. Η γνώση είναι εδώ και κάνουμε το βήμα και τη βρίσκουμε. Αν κοιτάξουμε λίγο και στο εξωτερικό, η έρευνα, οι επενδύσεις μάλλον στην έρευνα διαθέτουν τεράστια ποσά. Και γίνονται φοβερές ανακαλύψεις γιατί το πεδίο για νέους δρόμους είναι ανοιχτός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, γιατί να μην αφήσουμε κι εμείς τους δικούς μας δρόμους ανοιχτούς για αυτές τις επενδύσεις? Τελευταίο και σίγουρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το δικό σας μήνυμα προς τους πολίτες και το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτήν την διαδικασία η οποία εξελίσσεται γύρω από τις ευρωεκλογές και που θέτεται τον εαυτό σας στην κρίση, θα λέει κανείς, των πολιτών. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μία πορεία ο καθένας. Έχει το δικαίωμα και πρέπει να το κάνει ο κάθε πολίτης να κρίνει, να διαβάσει, να αξιολογήσει και να έχει αποφασίσει προτού πάει στις κάλπες με τι θα πάει. Και ένα δεύτερο, είμαι εδώ σήμερα γιατί πιστεύω σε μία παιδεία, πιστεύω σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και πιστεύω και στο κομμάτι του ότι θέλω να γίνω η φωνή εκείνη του Έλληνα που προσπαθεί, αποτυχάνει και προσπαθεί ξανά και ξανά μέχρι να επιτύχει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Και κάθε καλό. Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.